Να πούμε λίγο για τον Μπερδίκα, αλλά πριν πούμε για τον Μπερδίκα, όπως έχει απασχολήσει και την επικαιρότητα το τελευταίο καιρό, υπάρχει ένα μεγάλο νομίζω αναπτυξιακό πρόγραμμα, σχέδιο, που δημιουργεί έναν αγωγό ο οποίος ναι μεν θα πάει ως τη Φλόρινα το αέριο, δικό σας έργο, και ο οποίος θα καταλήξει και προς τα νότια του νομού Κοζάνης, τροφοδοτώντας, αν δεν κάνω λάθος, και το Σιθιά του πρώην Αής Καρδιάς. Επειδή δεν είναι πολύ γνωστή ούτε η δημιουργία του αγωγού αυτού στους πολίτες της περιοχής, αν θέλετε πείτε μας 2-3 στοιχεία για αυτόν τον αγωγό, για αυτό το τμήμα του αγωγού και για το ποια προβλήματα θα αντιμετωπίσει, ποια τροφοδοσία θα καλύψει και σε ποια πράγματα από το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο δεν σας κρύβω ότι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στην περιοχή. Εμείς για την ευρύτερη περιοχή Πέριξ για μας είναι αφετηρία από τον Μπερδίκα, δεν είναι κατάληξη. Mm-hmm. Γιατί από τον Μπερδίκα διασυνδεόμαστε με τον ΤΑΠ. Οπότε από τον Μπερδίκα, να το πω απλά, ξεκινούν δύο δίκτυα. Το ένα που πάει στη Φλόρινα και το δεύτερο δίκτυο, αυτό που λέμε ότι θα καλύψει Κομοπόλης και εν δυνάμει νέες βιομηχανικές περιοχές Πέριξ της Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδέας, Κοζάνης κτλ. Άρα τις περιοχές του Περδίκα, του Κρόκου, Μαυροδέντρη και διάφορους άλλες κομοπόλεις ας πούμε, αλλά και τις υποανάπτυξη βιομηχανικές περιοχές σε αυτή την περιοχή. Όλων αυτών των περιοχών η τροφοδοσία θα γίνει από τον ΤΑΠ, από τον Περδίκα και η διαστασιολόγηση των αγωγών κτλ. Έχουν προβλέψει την υποστήριξη και τέτοιων μεγάλων επενδύσεων που ετοιμάζει η κυβέρνηση στην περιοχή αυτή. Άρα όλα βαίνουν βάσει του αρχικού προγράμματος. Τρίτο σε σειρά έναρξης είναι αυτό το έργο που λέμε η επέκταση προς τις Κομοπόλεις κάτω από τον Μπερδίκα. Αυτό θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Άρα όλη η περιοχή θα καλυφθεί ενεργειακά με τα δίκτυα φυσικού αερίου μας. Ωραία, μιλάμε για έναν αγωγό που διασχίζει τον Μπερδίκα, ξεκινάει όπως είπατε από τον Μπερδίκα. Ξεκινάει από τον Μπερδίκα. Και προς βορρά, αλλά και προς νότο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε λίγο που βρισκόμαστε με τον Μπερδίκα, γιατί μετά από μια έτσι μικρή ένταση που είχε στην αρχή δημιουργηθεί, έχει ξεκινήσει ένας διάλογος, έχετε μιλήσει με μια τηλεδιάσκεψη με θεσμικούς φορείς του χωριού, αλλά και του Δήμου Παρουσία και του Δημάρχου, του κ. Πλακεντά. Πού βρισκόμαστε, αν εξελίσσεται καλά η επικοινωνία σας και